ξεκινάει ο κλασικός μαραθώνιος, η αυθεντική διαδρομή από το μαραθώνα, αλλά βεβαίως σε λίγα λεπτά και καθώς έχουμε συνδεθεί με το κέντρο της Αθήνας, αρχίζει ο αγώνας των 5 χιλιόμετρων. Όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει. Είμαστε σε απευθεία σύνδεση με τη λεωφόρο Αμαλίας. Βλέπετε τον κόσμο και τους αθλητές που είναι έτοιμοι. Και τη Γενική Γραμματέα Αθλητισμού. Παλιά αθλητρία του Μήκους, η Κούλα Γιανακίδου, είναι έτοιμη να δώσει την εκκίνηση. Εγώ θέλω μαζί να πω με ότι τον υπεύθυνο του ΣΕΓΑ, τον κύριο Παπαποστόλου, για την εκκίνηση του αγώνα των 5 χιλιόμετρων. Σ' ακούμε, Νίκο. Ναι, των 5 χιλιόμετρων. Είναι πρώτα τα 5 χιλιόμετρα, μετά τα 10 χιλιόμετρα. Τα 10 είναι μετά την εκκίνηση του κλασικού μαραθωνίου, σε 9 και 5 περίπου. Εδώ είναι ο αγώνα των 5 χιλιόμετρων. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε πανέτοιμοι. Και θα πρέπει να πούμε ότι είναι μια μέρα. Καλό δρόμο να έχετε. Σιγά σιγά. Είναι μια μέρα, Βαγγέλη, που έχουμε την ευκαιρία να δούμε παιδιά νέους στην ουσία, κυρίως αυτούς που αγωνίζονται, αλλά και όλους άλλους που είναι κοντά τους. Ένα αγώνα που θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε, όπως βλέπουμε ήδη, πρόσωπα πλαστά. Τα έχουμε ανάγκη άλλωστε, γιατί έχουμε πεταλαθεί στην μιζέρια τα τελευταία χρόνια. Ανθρώπους που τρέχουν. Μεταδίδονται απευθείας και σε πολλές χώρες στο εξωτερικό, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στη Ρωσία, στην Κίνα, στην Ιαπωνία. Εκατομμύρια ανθρώπων δηλαδή θα πάρουν όλες αυτές τις εικόνες. Εδώ από την Μουρούζη, το πέρασμα των δρομέων. Είναι η πρώτη δρομή που είναι, η πρώτη ναι, δρομή που είναι από το πρώτο γκρουπ. Σιγά σιγά. Και τώρα δίνουμε έμφαση σε αυτές τις εικόνες. Να εδώ η πρώτη, το πρώτο γκρουπ, περνάει από το δρομέα στο Χίλτον. Είναι αθλητές γνωστοί μεταξύ των άλλων. Σπύρο, τώρα απευθύνομαι στο Σπύρο τον Αδριόπουλο. Είδα ότι τρέχει και ο Παναγιώτης Παπούλιας. Ναι, τρέχει ο Νότης Παπούλιας. Θέλει να ανταγωνιστεί τους γιους του. Οι γιοι του είναι αθλητές και αυτοί οι δρομείς. Προσπαθούν να μιμηθούν τον Νότη. Ο Νότης είναι ο κάτοχος του Πανιερικού στα 5 χιλιόμετρα, όπως ξέρετε. Ένας αθλητής με πολύ μεγάλες διακρίσεις. Από τους καλύτερους Έλληνες δρομείς της αθλητικής διοργάνωσης, γιατί δεν είναι κάτι καινούριο. Μπορεί να λέμε ότι είναι ο 31ος αγώνας, ο 31ος αγώνας δηλαδή από το 1983 και μετά, αλλά έχει μεγάλη ιστορία, γιατί στην Ελλάδα έχουν τρέξει πολύ μεγάλη δρομή πολύ νωρίτερα, από το 1955 και νωρίτερα, πολύ πάρα πολύ μεγάλη δρομή, μεταξύ των οποίων ένας από τον οποίο θα αναφέρω είναι ο Μπέμπι Μπικίλα, ο οποίος όταν είχε έρθει στην Ελλάδα ήταν θρύλος, είχε κερδίσει το μαραθώνιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Δρόμης το 1960 και είχε έρθει το 1961 στην Ελλάδα, είχε τρέξει μαραθώνιο, παρακαλώ, ξυπόλυτος, όπως είχε τρέξει και στη Ρώμη ένα χρόνο νωρίτερα. Φανταστικό. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και άλλα. Μαραθώνιος είναι αφιερωμένος στην Αθήνα. Σε όλες τις δυνάμεις, ξεκίνησε από τους οπλίτες. Και ο μαραθώνας είναι αφιερωμένος στην Αθηναία οπλίτη, γιατί εκεί ήταν το έμβλημα. Το ουσιαστικά ήταν γενεσιουργός αιτία το να γεννηθεί ο μαραθώνιος, να γεννηθεί ένας μεγάλο κίνημα. Και αυτό χάρη στον Πιέρ Κουπερτέν που αναβίωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αναβίωσε το μαραθώνιο. Χάρη, όπως είπαμε, στον Αθηναίο οπλίτη. Γίνεται μαραθώνιο σε όλο τον κόσμο, στις μεγαλύτερες πρωτεύουσες του κόσμου, με πολύ τεράστια μαζική συμμετοχή. Η Αθήνα τα τελευταία χρόνια, το ξαναλέμε, κάνει τεράστια προσπάθεια. Θα πρέπει και εμείς, οι ηθήνοντες γενικότερα του μαραθωνίου, να κατοχυρώσουμε το παγκόσμιο ρεκόρ σε μια συνταστική μας μόνο διαδρομή, για να έχουμε έτσι το κίνητρο να έρχονται μεγάλοι αθλητές, πολύ μεγάλοι αθλητές υψηλού επίπεδου, διότι η διαδρομή μας έχει μια διομορφία, έτσι. Είναι πολύ δύσκολη διαδρομή. Έχει μια διαδρομή in one way, δηλαδή ξεκινάει από το μαραθώνα, τερματίζει στην Αθήνα. Καλά, με συγχωρείτε τον Ακόπουλο, Είδαμε τον Ακόπουλο που προηγείται αυτή. Στο Καλλιμάρμαρο. Είναι ο πρωταθλητής των 800 μέτρων, που εδώ τρέχει 5 χιλιόμετρα και είναι αυτός που προηγείται με διαφορά από τις υπόλοιπες δρομές. Ήδη μπήκε στο Παναθηναϊκό στάδιο. Μπήκε στο Παναθηναϊκό στάδιο. Και πάει στον τερματισμό. Και η Κύπλαγκ αντιλαμβάνει μέρος στα 5 χιλιόμετρα. Κύπλαγκ και ο Κύψαν αναδείχθηκαν κορυφαίοι μαραθωνοδρόμοι της χρονιάς. Θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια. Μπαίνει από την αριστερή πλευρά του Παναθηναϊκού στάδιου. Έχουν αλλάξει, φέτος. Έχουν αλλάξει, ναι, μπαίνουν από την αριστερή πλευρά. Και αυτό από ό,τι κατάλαβα είναι για να τους διευκολύνουν, για να φεύγουν. Ναι. Είναι καλύτερη διαχείριση, είναι καλύτερη διαχείριση. Ο Νακόπουλος λοιπόν, ο Έλληνας πρωταθλητής των 800 μέτρων. Τερματίζει. Τερματίζει πρώτος εδώ, στα 5.000 μέτρα.
Είδαμε μια χρόνο 15-50 περίπου. Είδαμε ένα χρόνο 15-50. Θα μας το δώσει τώρα. Εντάξει, δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Δεν έχει, βέβαια. Αλλά είπαμε, το είπαμε από την απολαύσουν τον τερματισμό, τη συμμετοχή του στον τερματισμό στο Παναθηναϊκό στάδιο, αλλά υπάρχουν και οι νικητές. Υπάρχουν και οι νικητές. Και πάμε κατευθείαν στο Καλλιμάρμαρο να καλημερίσουμε και τον Γιάννη Σαντωνίου, τον συνάδελφο. Έχει τον πρώτο νικητή. Γιάννη. Καλημέρα στο Γιάννη Σαντωνίου. Γιάννη, έχεις το λόγο. Καλημέρα εδώ από το Παναθηναϊκό στάδιο της Αθήνας. Έχουμε μπροστά μας τον πρώτο νικητή των 5.000 μέτρων. Κώστας Νακόπουλος. Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Και πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Το χάρηκες. Ναι, ναι, ήταν μια πολύ ωραία διοργάνωση. Μέχρι στιγμή στο πεντάρι ήταν όλα τέλεια. Το χάρηκα, στήθηκα και εγώ και ελπίζω και όλοι που συμμετείχαν. Αφιέρωσες κάπου την νίκη, γιατί σε είδαμε έτσι να χαίρεσαι ιδιαίτερα. Βασικά θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή μου, τη μητέρα μου και τον χορηγό μου, την Nike και, και τη High Five Sport Nutrition, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να συνεχίσω αθλητισμό. Πώς είδες τη διαδρομή και σαν ανταγωνισμό? Είδαμε ότι μπήκατε αρκετοί αθλητές μαζί στην τελική ευθεία. Ήταν η πρώτη χρονιά που έγινε η συγκεκριμένη διαδρομή. Πέρυσι είχα τρέξει και ήταν κάπως αλλιώς. Μου φάνηκε πιο εύκολη φετινή. Απλά επειδή ήμουν λίγο κρυωμένος, πήγα με το υπόλοιπο γκρουπ και έφυγα λίγο στο τέλος. Θα καθίσεις να παρακολουθήσεις μετά και όλη τη διαδικασία έτσι, του Μαραθωνίου. Με κόσμο που χειροκροτεί και απολαμβάνει αυτές τις στιγμές. Σίγουρα, σίγουρα. Πρέπει να κάτσουμε μέχρι το τέλος, να χειροκροτήσουμε, αν όχι μέχρι το τελευταίο, όσο πιο πολύ μπορούμε. Γιατί κάποιος πρέπει να το κάνει και αυτό, γιατί είναι η χαρά τη συμμετοχή. Πρέπει να τη συμπεριλαμβάνει κάποιος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτός ήταν ο πρώτος νικητής, ο Κώστας Νακόπουλος. Τον ακούσαμε.